Φουλ ζωή το στάδιο σήμερα. Επιστρέφεται σε αγωνιστική δράση και στα μεγάλα τμήματα και στα μικρά. Επιστρέφουμε σε κανονικές συνθήκες, αγωνιστικές. Πάντα βέβαια έχουμε υπόψη μας τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σήμερα η πρώτη μέρα που ξεκινούν οι ακαδημίες. Οι αγωνιστικές ομάδες έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως αναμένεται μεγαλύτερη προσέλευση παιδιών, καθώς τώρα επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές διακοπές και αυτές είναι υποχρεώσεις προπονητικές και με τα σχολεία. Και είναι full όλα τα τμήματα, όλα τα αθλήματα του στίβου. Τι έχει φέτος να παρουσιάσει και να δώσει μεσηνιακό στην Έγινε? Αυτό που κάνει εδώ και 133 χρόνια. Έμφαση δίνουμε πάντα στις κατάλληλες συνθήκες προπονητικές των παιδιών, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία και την ευεξία και στη συνέχεια να δώσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αγωνιστικές δραστηριότητες, σε αγώνες υψηλού επίπεδου και να συνεχίσουμε να έχουμε τις διακρίσεις που έχουμε κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από ποια ηλικία ξεκινάτε με τα μικρά παιδιά? Οι ακαδημίες ξεκινούν από την προνηπιακή ηλικία, δηλαδή έχουν παιδάκια νηπιαγωγείου, προνήπιο και νήπιο, τα οποία βέβαια σε πνιώδη κατάσταση, μορφή, συμμετέχουν σε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Ήστερα κανονικά οι ακαδημίες που είναι και τις τάξεις του Δημοτικού και προχωράμε ύστερα στις προαγωνιστικές ομάδες που είναι στην πρώτη γυμνασίου, έχει Δημοτικού πρώτη γυμνασίου και αγωνιστικές ομάδες που είναι πολλές διαφορετικές κατηγορίες, από δευτέρα γυμνασίου και άνω. Και τα αγωνίσματα στα οποία μειούνται, πέραν το κλασικό το δρομικό. Είναι δρομικό, αλτικό και ρηπτικό. Τα παιδιά, ανάλογα με την κλίση που έχουν, κατατάζονται σε ομάδες όπου μπορούν να διακριθούν καλύτερα. Πολλά αγωνίσματα στους δρόμους, πολλά στάλματα, πολλά συρρήψεις. Παρατηρείτε μεγαλύτερη προσέλευση παιδιών στον κλασικό αθλητισμό? Έχουμε μια στροφή προς αυτό? Ήταν πάντα ο κλασικός αθλητισμός κάτι αγαπημένο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό? Κοιτάξτε, διαχρονικά είναι από τα απασχόληση των παιδιών, είναι από τα πιο δημοφιλή αγωνίσματα. Φυσικά υπάρχει έξαρση τα τελευταία χρόνια με τις ακαδημίες που αναλύεται πανελλαδικά αυτό, και όχι μόνο πανελλαδικά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, πάντα είχαμε κόσμο όπου συμμετείχαν στις δραστηριότητες του στίβου. Θα ρω τώρα και λόγω κορονοϊού, πως είναι ένα από τα θύματα χαμηλής επικινδυνότητας? Όπως βλέπετε, είναι τεράστιος ο χώρος όπου τα παιδιά αθλούνται. Σπάνε σε πάρα πολλά τμήματα και θα έχουμε ακόμα περισσότερα τμήματα ανάλογα με την πορεία. Θα παρατηρήσουμε την πανδημία, πώς τα πράγματα πάνε και λύσουν ομαλά. Όπως βλέπετε, είναι τεράστιος ο χώρος, είναι πολλές οι ομάδες που έχουν απλώσει σε πολλά από τα τετραγωνικά μέτρα και ασφαλώς η επικινδυνότητα είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με κάποια άλλα αγωνίσματα. Εγγραφές? Οι εγγραφές θα είναι καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Φυσικά έμφαση δίνεται τώρα, όπου τα παιδιά κανονίζουν τα φροντιστήριά τους, τις άλλες μαθητικές υποχρεώσεις και φυσικά έχουν την άφηξη μέσα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους. Και να το διευρύνουμε λίγο, να πάμε και στα μεγαλύτερα τμήματα. Η στόχη του μεσηνιακού φέτος είναι ποιοι? Έχετε αναδείξει πολλούς πανελλαιονίκες, έχετε πολλά ταλέντα που έρχονται από πίσω. Η νέα χρονιά όμως πώς διαμορφώνεται? Το καλοκαίρι που πέρασε, παρότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες λόγω της πανδημίας, οι διακρίσεις ήταν αρκετές. Αναδείχθηκαν 9 πανελλαιονίκες, οι οποίοι και τα γόρια και τα κορίτσια είχαν φανταστικές εκδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές πάντα συνθήκες. Ένας αθλητής μας ήταν κορυφαίος του κόσμου, ο Νίκος Ζαχαρέας, το άλμα σε ύψος. Και φυσικά είναι και άλλα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω. Είναι στην πρώτη χρονιά της κατηγορίας τους, που σημαίνει ότι εφόσον διακρίθηκαν πέρσι, θεωρητικά έχουν πιθανότητες να διακριθούν την επόμενη χρονιά, που θα είναι η τελευταία χρονιά στην κατηγορία τους. Τώρα οι προαγωνιστικές ομάδες γεμίζουν από τα παιδιά της Ακαδημίας, δουλεύουν πιο εξειδικευμένα, προκειμένου και αυτά τα επόμενα 1-2 χρόνια να στελεχώσουν τις αγωνιστικές ομάδες. Και τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει η διαμόρφωση του καλεντεριού αυτή τη σεζόν λόγω πανδημίας. Έχουμε όμως κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, κάποιους αγώνους σίγουρους? Το καλεντάρι διαμορφώνεται από τον ΣΕΒΑ, από την Ομοσπονδία. Αυτό δεν γίνεται τώρα, γίνεται λίγο αργότερα. Οκτώβριο προς Νοέμβριο μήνα θα γίνει αυτό. Σε πρώτη φάση θα καθοριστούν οι μεγάλες διοργανώσεις, όπως είναι κάποια διεθνή meeting, όπως είναι τα πανελλήνια πρωταθλήματα και διαστημιακά πρωταθλήματα. Και εμβόλυμα θα μπουν και άλλες διοργανώσεις λιγότερης σημασίας, όχι σημασίας, ειδικής βαρύτητας, που αναμένει να γίνει προς το τέλος του χρόνου.
Έχουμε ακόμη δηλαδή μεγάλο χρόνο προετοιμασίας για να μπούμε σε αγωνιστικό. Η προετοιμασία που κάνουν τα παιδιά τώρα έχουν ως πρώτο στόχο την πρώτη αγωνιστική περίοδο που θα είναι στο κεντρικό στίβο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Μετά θα μπουν στην δεύτερη μήνυ προετοιμασία, προκειμένου να μεταβούν από το κεντρικό στίβο στον ανοιχτό στίβο. Ουσιαστικά δηλαδή οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ξεκινούν τον Ιανουάριο, οι οποίες όμως δεν είναι και όλα τα παιδιά. Είναι μόνο για αυτά που θα επιλέξουν ή θα θεωρηθούν προπονητές τους θα επιλέξουν για να κατέβουν στον κεντρικό στίβο. Όλοι οι υπόλοιποι όμως θα κατέβουν από την άνοιξη και μετά. Θα μεσολαβήσει και κάποια εσωτερική ημερίδα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, αφορά τις ακαδημίες αναπτυξιακών ηλικιών για τα παιδιά δηλαδή της ακαδημίας. Όπου εκεί δεν έχουμε κάποιο θέμα. Τα παιδιά αυτά δηλαδή μπορούν να συμμετέχουν αναγκυπώς σε διοργανώσεις χωρίς να ακολουθήσουμε ένα ιδιαίτερο προπονητικό πλάνο. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν είναι μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, όπου εκεί πρέπει να έχει και μεθοδομένη προπόνηση, σχεδιασμός. Ένα τέτοιο σύγκρος δηλαδή, προσαρμοσμένο στις ηλικίες και το επίπεδο του παιδιού. Τι να μείνουμε έτσι για να κλείσουμε για τη νέα χρονιά. Το μόνο που έχουμε είναι η υγεία. Είναι πάνω απ' όλα. Είναι κλασική ευχή, αλλά είναι η πιο σημαντική και καταλαβαίνουμε την αξία της ευχής αυτής την περίοδο που διανύουμε τώρα. Να είμαστε υγιείς και όλα τα άλλα θα τα καταφέρουμε. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.